του Ζαλίστα. Βλέπετε τα μαστόρια, τελευταίες κινήσεις πάνω το στρογγυλό του Flintstones. Όπως ο κύλινδρος. Και όλα αυτά οδηγούνται προς τα πάνω στον αποθηκευτικό χώρο της εταιρείας. Καθώς εδώ τα παλικάρια του κύριου Γιάννη Ψαρά πολεμάνε με τις σιλικόνες να περάσουν τις κάθετες λωρίδες. Έτσι ώστε να συμπληρωθεί το πάζλε της τελειοποίησης της σήματος και της παλιάς 567. Μήμα της 567, 8 και 9. Από αυτό το σημείο που είμαι τώρα θα πάρω ένα χείρας καφεδάκι και νεράκι. Νερό επιβάλλεται, παιδιά, διότι η ζέστη βαράει 30 σήμερα. Είναι η πιο ζεστή μέρα του 22. Θάρω εδώ στην Αττική τουλάχιστον. Καλή ξεκούραση, λεβέδες μου. Εδώ στα κίτρινα. Κοίτα εδώ πέρα ο Μίτσος στα κίτρινάκια του, τα ωραία του. Τι ωραία που τα πέρασε. Αλλού είναι πιο κίτρινο, αλλού είναι πιο... Είναι είναι βρεγμένα και φαίνονται έτσι. Εγώ τα προτιμώ να είναι βρεγμένα. Είναι πιο κίτρινο, έτσι. Βλέπετε, παιδιά, εδώ τα κυβολιθάκια. Κυβολιθάκια που η κάθε παλέτα, αν δεν κάνω λάθος, παίρνει 550, μου είχες πει, Δημήτρη. 550 κυβολιθάκια. Και κάθε μάτι θέλουμε δύο παλέτες. 1100 είναι κάθε μάτι. Τα λέω καλά. Έτσι, μπράβο. Μάτι κανονικό, όχι εδώ πέρα γωνιακό μάτι. Εδώ παίρνει πιο λίγα. Από τον Δημήτρη και την ομάδα του φεύγω και πηγαίνω λίγο προς Τζούρα Καφέ, προς τα ανατολικά, το τριγωνάκι του Άλσους με πίσω μεριά το πάνω τμήμα της υπογειοποίησης. Εδώ πατάω πούδρα χώμα, τα παπούτσια γίνονται χάλια, δεν πειράζει με αυτό. Παρκάρω λίγο τον καφέ εδώ. Έχουμε ένα άνοιγμα πόρτας, κάτσε να πάρουμε το σύστημα πως βγαίνει. Εδώ με το... Έλα ρε κλεφτάκι! Έλα ρε κλεφτάκι, δώσε χώμα! Έλα ρε! Χώμα κάργα! Εδώ το grader δυναμικά να παίρνει κάργα χώμα. Ο άλλος ο σπινουλιάρης. Τι κάνω, έχω τρία παιδιά ρε! Κάθε λαμόγια, ρε φίλε, την βγάζει. Ωραία, τι έβγαλε ο άλλος. Ωραία, τι έβγαλε. Τις φουτάνας. Να και ο άλλος, αυτός είναι ο Γιώργος ο αξιώτης. Άλλος μαρμαράς εδώ πλακάς. Άλλα λαμόγια εδώ. Πούστε ρε λαμόγια. Έλα ρε τυρολόγος, ο Σπύρος ο τυρολόγος. Ο Σπύρος ο τυρολόγος. Να και ο άλλος ο μαλλιάς. Ω, χαμός. Τι ζάει κολλαός! Ένας είμαι μόνος μου. Καβαλάρης! Ένα λεπτό να το δούμε από την πλευρά. Ένα λεπτό. Πιστεύω ακούστηκα, παιδιά, ότι ήρθε ένα παλικάρι, ένας γιατρός από την Ελασσόνα, ο Χρήστος. Ακούσατε τη συνομιλία με τον επικεφαλής της φρουράς εδώ πέρα. Ήθελε να δει λίγο το γήπεδο. Ακούσατε ότι απαγορεύεται σε όλους η είσοδος.
τζούρα καφεδάκι. Αυτό το πολύ πολύ μεσημέρι στην Αγία Σοφιά μας. Το GVC που είδατε προηγουμένως ήταν της εταιρείας της Πάνω Απογειοποίησης, το οποίο φέρνει μπάζα και τα ρίχνει εδώ στις όχθες του Γιάμπουρλα. Και πάμε στα βαριά τα έργα, αυτά που περιμέναμε πολύ καιρό. Μια τζούρα είκος, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το όραμα εκατομμυρίων αεξίδων. Αποπεράτωση του γηπέδου και των συνοδών έργων. Σήματα κατάληπτα, ελληνικά πάντως δεν είναι. Πόρτες και καγκέλια. Μάρμαρα. Κάργα. Γεια σας παιδιά, χρόνια πολλά. Σαββατοπιά. Τι. Δεν φέρω να σπάσω να μπει μέσα. Δεν μπαίνω μέσα, δεν μπαίνω μέσα. Απαγορεύεται για όλους το μέσα. Καλά, 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 καλά. Και το γαμίσι απαγορεύεται, αλλά όλοι γαμάνε μας. Ωραίος, ωραίος ο φίλος. Ο καλύτερότερος είναι. Πάμε από εδώ, ο Παπαρένα. Εδώ βλέπετε το σκάψιμο, το οποίο όμως θα το κουκουλώσουν ξανά. Ήτανε καμία ράμπα. Στην πράξη το σβήσαμε. Να είμαι κι εγώ με το καφεδάκι μου και το IQOS. Να είστε καλά παιδιά, στους Ανέστη. Υγεία, υγεία, υγεία. Προκοπή στα σπίτια σας. Να είστε πάντα υγιείς. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και η αϊκάρα μας, αυτό που μας δένει όλους, να νικάει όσο το δυνατόν πιο πολλές φορές. Για να παίρνουμε χαρά εμείς την επόμενη μέρα, την ίδια και την επόμενη μέρα στις δουλειές μας. Και η πιτσιρικαρία στα σχολεία τους. Εδώ πάλι τα λοξός χτυπημένα από πίσω γρανιτάκια και κάποια σοφατοπιά εδώ πέρα όμως. Έτσι, αυτά είναι η φέτα πιο μικρή, είναι σοφατοπή. Δεν ξέρω παιδιά που θα μπουν, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Α, κάποιος είδε το βίντεο και επανέφερε μάλλον στην πρώτερη κατάσταση το τραυματισμένο, θα έλεγα, χερούλι της πόρτας. Κάποιος ξυπνητζής το τράβηξε πολύ δυνατά και του μείνε στο χέρι. Δεν είναι παιδιά το χι ποσό που κάνει όταν κάνεις μια ζημιά. Είναι η πράξη της ζημιάς, έτσι. Και με τον drone, να επαναλήθω λίγο στον drone. Δεν με νοιάζει που τον drone έκανε 1440 ευρώ. Η πράξη είναι της κλοπής. Η πούστικη, η πράξη. Αυτό μας στεναχώρησε όλους. Αλλά είδατε, η Λέσχη Φιλονάεκ σε 2 μέρες κατάφερε και το απέδωσε με ιδία χρήματα. Χρήματα παιδιών της Λέσχης στον κάτοχο τον Ηλία τον Καραχάλιο. Ξανά μανά για τα παραθυράκια μας. Ένα παραθύρι είναι ανοιχτό. Περιμένω ότι μπήκε η δημοσχολιού της Κορεμένη να βγει να τραγουδήσει. Οπα. Σκύψουμε να πιάσουμε τον καφέ. Κάργα ντάνες ξυλίας, παλετών, τεχνική εταιρεία Λάλης Κυριάκου. Μπορεί να είναι και στην Παραλίγουσα και στη Λίγουσα ο τόνος, δεν ξέρω. Πάρε το όπως θέλετε. Από εδώ, από τα βαριά επίσημα που βλέπετε κάτω, ξέρω εγώ, τα μάρμαρα, τους στίχους τους βαμμένους σε γκρι τόνο,
αν δεν κάνω λάθος, με τη μυωπία που έχω. Και εδώ παίρνω, διαβαίνει ακριβώς τώρα το μπολτοζάκι. Βλέπετε φως, λες και βγαίνει ο Χριστός και αναστήθηκε. Έτσι το παραλληλίζω. Από πίσω ακριβώς είναι, παιδιά, ο δροσοτήρας που στρώνει το χώμα στον αγωνιστικό χώρο της αγιαστροφιάς μας. Όπως μου είπε ο υπεύθυνος του γηπέδου σε θέματα στρώσης χώματος, σε 20 μέρες με το γαρμπίλι και το χώμα θαλάσσης θα έχει ολοκληρωθεί. Άρα μέσα Μάη θα είμαστε έτοιμοι από πλευράς στρωσήματος και μετά θα το σπείρουμε με το χορτάρι μας, έτσι, το χορταράκι μας. Έτσι ώστε στις 15 του Ιούλη του 2022, σε περίπου 2,5 μήνες από τώρα, να γίνει το crash test, επαναλαμβάνω, 15 Ιούλη. Και έχουμε στη μύτη του γάμα τα παλικάρια να είναι εκεί να δουλεύουν δυναμικά. Ο Κλόντι με την παρέα του, καρούλια και παρακαρούλια, χώματα και παραχώματα, κοτρώνες μεγάλες και πλήθες μεγάλες εδώ, αντιστηρίγματα, να και τα καινούργια καλούπια, τα οποία θα τοποθετηθούν εν καιρό, σύντομο ελπίζω, στο γάμα. Και πάμε καρφί στα παλικάρια της OBS που δίνουν το τελευταίο πι, το βορεινό μας. Το βορεινό μας πι. Προεδρική επίσκεψη και σήμερα στην Εγκαστοπιά, δεν άντεξε ο πρόεδρος. Λέει δεν ήρθα το Σάββατο το μεγάλο, ας έρθω την Τετάρτη του Πάσχα να δω τι παίζει εδώ θα κοίθε. Άντε μας δόρια, άντε να μπούμε. Πάλι τούβλα βλέπω. Χριστός Ανέστη ρε παιδιά. Τι κάνετε μορτίδες? Κλασική περίπτωση, βλάβεις. Τι έγινε ρε? Εντάξει.